Φρικτό τέλος επιφύλαξε η μοίρα σε μια 69χρονη συνταξιούχο νηπιαγωγό με κινητικά προβλήματα που έσβησε αβοήθητη όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην κουζίνα του διαμερίσματός της στην οδό Λυσσού στα Χανιά. Δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 2 οχήματα και 8 άνδρες έσπευσε στο σημείο για εξακρίβωση μετά από τηλεφώνημα κατοίκων της περιοχής που ανέφεραν ότι από το διαμέρισμα έβγαιναν πυκνοί καπνοί. Κλήθηκε η υπηρεσία μας για πυρκαγιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου μέσα στην πόλη των Χανίων. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης διαπιστώθηκε από τους άνδρες υπηρεσίας ότι υπήρχε και μια κυρία χωρίς τις αισθήσεις της. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εξέτασε λεπτομερώς τον χώρο για να διαπιστωθεί η αιτία της φωτιάς, ενώ στο σημείο έσπευσε και δύναμη της αστυνομίας. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, ήταν μια μικρή φωτιά η οποία είχε κάνει κάπνισμα του χώρου. Την 69χρονη φρόντιζε καθημερινά μια γυναίκα, καθώς η ίδια ήταν αδύνατο να αυτοεξυπηρετηθεί. Τον τελευταίο καιρό είχε να αντιμετωπίσει και την απώλεια του συζύγου της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από 1,5 μήνα. Πέθανε άντρας και της είχαν, λέει, γυναίκα και έφυγε και πήγε στο σούπερ μάρκετ. Αλήθεια, ψέματα, δεν ξέρω. Ποιος την αγυρίσει, πήρε φυσικά πνούς, ωστόσο ήρθε η πυροσβεστική. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι κομμάτι της προανακριτικής διαδικασίας. Δεν θα ήθελα να μπω τη στιγμή αυτή σε αυτή τη διαδικασία. Συγκλονισμένα τα παιδιά της άτυχης γυναίκας από το διπλό χτύπημα, ενώ ο τραγικός θάνατός της βύθισε στο πένθος και τη γειτονιά της στον Κουμπέ, καθώς η 69χρονη ήταν ιδιαίτερα αγαπητή. Κρίμα στη γυναίκα, κρίμα στο μορφιέστη, κρίμα. Ήτανε μια κυρία της γειτονιάς. Από την αυτοψία των υπαλληλών του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής δεν διαπιστώθηκε θερμαντικό σώμα στο χώρο που να συνδέεται με τα αίτια της πυρκαγιάς. Η αιστεία, ωστόσο, από την οποία ξέσπασε η φωτιά που οδήγησε στο θάνατο την 69χρονη, εντοπίζεται στην κουζίνα του διαμερίσματος.